πετύχατε τους στόχους σας. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια ιστορική ημέρα. Σημαίνει τυπικά και ουσιαστικά τη λήξη των μνημονίων και το τέλος της Επιτροπής. Είναι η αυλαία σε μια τραγωδία η οποία διήρκεσε 8 χρόνια και ήταν η πιο βάρβαρη και βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή σε ευρωπαϊκή χώρα εν καιρό ειρήνης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κρατήσουμε. Και ως προς την συμφωνία, νομίζω ότι η τηρουμένο των αναλογιών είναι πολύ θετική. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε μία επέκταση των ορημάνσεων στα ομόλογα του EFSM, τα οποία, όπως ξέρετε, τα δάνεια είναι 130 περίπου δις για 10 χρόνια. Έχουμε μία περίοδο χάριτος πάλι 10 ετών. Η δόση μαξιλάρι τελευταία είναι 15 δις, εκ των οποίων κάποια θα πάνε στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων και τα υπόλοιπα θα είναι μαξιλάρι ασφαλείας. Όλα αυτά σημαίνουν το εξής, το τέλος της Επιτροπίας. Μία ομαλή... Εδώ υπάρχει μια κουβέντα για το τέλος της Επιτροπίας, έτσι, και θα το δούμε και αναλυτικά. Μη συγχαίουμε Επιτροπία με Εποπτεία. Ναι, να το εδώ πω πέρα υπάρχει κουβέντα αυτή, η Επιτροπία και η Εποπτεία, ότι θα υπάρχει ο αυστηρός έλεγχος, ότι δεν μπορώ θα υπάρχει κάτι... η δυνατότητα ελεύθερων, πολύ ελεύθερων κινήσεων. Κοιτάξτε όμως, ο μηχανισμός εποπτείας δεν θα είναι από τον ESM. Θα είναι ο μηχανισμός εποπτείας για χώρες οι οποίες βγαίνουν από προγράμματα με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή με τον 472, που όντως προβλέπει τριμηνιές αξιολογήσεις κλπ. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κανονικότητα για χώρες οι οποίες βγαίνουν από ένα πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν επίσης θα το προσμετρήσουμε ως θετικό, διότι πλέον θα πρέπει να επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι ανεξαρτήτως των μέσων και επιτέλους μετά από 8 χρόνια δεν θα υπάρχει, ξέρετε, και αυτή η ταπεινωτική συνθήκη. Το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης εξ ολοκλήρου να εγκρίνεται από τις τρόικες, τα κουαρτέτα, να πάλι γίνονται επισκέψεις στο Χίλτον. Πάλι δεν θα υπάρχει όμως μια έγκριση, κυρία Βάκη. Κοιτάξτε, έχει στόχους, έχει την εποπτεία αυστηρή. Έχουμε αποφασίσει να μείνουμε στην Ευρωζώνη, κύριε Παναγιωτόπουλε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτοί είναι οι κανόνες που ισχύουν. Δηλαδή, ακούω για τα πρωτογενή πλεονάσματα που όντως μέχρι το 22 είναι υψηλά. Αυτό να το πούμε. Μετά όμως για τα πρωτογενή πλεονάσματα που διάφοροι ισχυρίζονται μέχρι το 2060 δεν υπάρχει το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας, που είναι 2,6% πλεονάσματα για τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Το αν είναι καλό ή κακό, το πώς θα πρέπει να δομηθεί η αρχιτεκτονική να παραπροσδιοριστεί ο ρόλος της Ευρωζώνης, ας το συζητήσουμε και οφείλουμε να το συζητήσουμε. Αλλά αυτό ισχύει. Αυτό που ρωτάει ο κόσμος από το πρωί είναι, εντάξει, ωραία, μια συμφωνία. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Εγώ ως μισθωτός, συνταξιούχος, επιχειρηματίας, τι θα κερδίσω από αυτή την συμφωνία? Σίγουρα εξοικονομεί μεγάλο ποσό ετησίως από αυτές τις επιμηκύνσεις, την περίοδο χάριτος κλπ. Κάπου διάβασα ότι είναι. Επειδή τώρα πριν από λίγες ώρες βγήκε, δεν έχουμε ακόμη τα ακριβή στοιχεία, γύρω στα 2,3 δις ετησίως. Κοιτάξτε, σιγά σιγά θα αρχίσουμε πλέον να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα με ποια έννοια. Να μειωθεί η ανεργία κι άλλο. Να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Να επιστρέψουμε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, όταν βλέπουμε μπαίνουμε... αυτή την εργασιακή ζούγκλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σιγά σιγά θα αποτυπωθεί αυτό. Ωραία. Και στην καθημερινότητα, η οποία είναι δύσκολη. Τώρα είναι μην δύσκολη. Πανηγυρίζουμε. Τέλος των μνημόνιων για μένα είναι όντως σημαντική και ιστορική στιγμή. Δεν έχουμε έρθει ακόμα στο τέλος της κρίσης, η οποία δεν είναι και μόνο ελληνική. Βάζετε μια άνω τελεία. Έχουμε ακόμα δρόμο. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Χρυσταγάκη, να έρθει και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.